Φίλες και φίλοι του Γιουμέντο, καλησπέρα σας και πάλι. Έχουν περάσει λίγες ώρες σε σχέση από την προηγούμενη, από το προηγούμενο βίντεο, στο το οποίο απλά κάναμε μια σύντομη παρουσίαση της κακοκαιρίας που αναμένεται σε λίγες ώρες. Ήδη είναι 12.30 το βράδυ, 12.30 το βράδυ του Σαββάτου. Ξημερώνει δηλαδή Σάββατο. Όπου λοιπόν σε αυτό το βίντεο θα δούμε τη γενική εικόνα του καιρού για σήμερα Σάββατο, και στο δεύτερο του μέρος θα κάνουμε μία σύντομη ανάλυση της κακοκαιρίας, η οποία απευθύνεται φυσικά σε όλους, αλλά ίσως να έχει λίγο περισσότερο ενδιαφέρον για τους γνώστες, ας πούμε, για αυτούς που ασχολούνται λίγο περισσότερο με τους χάρτες του καιρού. Νομίζω ότι είναι σωστό να ξεκινήσουμε από τη δορυφορική εικόνα, όπως κάναμε και στο προηγούμενο βίντεο. Αυτή είναι η δορυφορική εικόνα στο φάσμα του Υπέρυθρου. Βλέπουμε όλη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και τα Βαλκάνια. Βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, του Αιγαίου για την ακρίβεια, καλύπτεται από νεφώσεις, τα υπηρετικά λιγότερες, και έχουμε εδώ μία εκτεταμένη νέφωση, κυρίως σε χαμηλά και μέσα ύψη, στην Αδριατική και στην Ιταλία, η οποία μάλιστα δίνει και κάποιες καταιγίδες. Αντίστοιχα, βέβαια, βλέπουμε και καταιγίδες πολύ σύντομες διάρκεια στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Θα δούμε στη συνέχεια ποια είναι η παρούσα κατάσταση του καιρού. Θα ήθελα απλά λιγάκι να θυμηθείτε αυτό για το δεύτερο μέρος του βίντεο που μιλάμε για την ανάλυση. Είναι ουσιαστικά η ίδια η ψυχρή εισβολή, η οποία σιγά σιγά θα αρχίσει να περνάει τα βόρεια, ας πούμε, σύνορα της χώρας και να μπαίνει στο Ιόνιο από αυτήν ακριβώς την περιοχή. Καταρχήν, όσον αφορά το καιρό αυτή τη στιγμή στη χώρα, μια πάρα πολύ ωραία ιστοσελίδα είναι το wxplanet.com. Εδώ έχουμε πληροφορία από όλους τους online διαθέσιμους σταθμούς της χώρας, και ανάλογα το zoom του χάρτη μπορούμε να δούμε και τις συνθήκες. Ήδη σας έχω ετοιμάσει την καρτέλα με τα αξιοσημείωτα φαινόμενα. Βλέπουμε ότι η μόνη περιοχή στην οποία σημειώνεται η ετός αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι η Σέτα στη Δύρφη, στην Εύβοια, η οποία δίνει χιονόπτωση. Μάλιστα, μπορούμε να κάνουμε και zoom στο χάρτη και να δούμε ακριβώς ποιες είναι οι συνθήκες που επικρατούν στη Σέτα. 1,6 βαθμοί Κελσίου είναι προφανώς χιονόπτωση. Τώρα, σχετικά με τον καιρό μέσα στην ημέρα που θα επικρατήσει, όσοι βλέπετε τη σελίδα του YouMeteo από υπολογιστές, όπως και τώρα στο screencast, έχετε την ευκαιρία να δείτε, εκτός από την αυτοματοποιημένη πρόγνωση στη σελίδα, και τα άρθρα τα προγνωστικά. Πάνω δεξιά, λοιπόν, αν κλικάρει κανείς το άρθρο, σας το έδειξα και στο προηγούμενο βίντεο, μπορεί να δει όποια άρθρα είναι διαθέσιμα για αυτή τη χρονική στιγμή. Και βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε την πρόγνωση για την Αττική, για την επικράτεια σήμερα Σάββατο, και τη μεσοπρόθεσμη εκτίμηση που είναι μέχρι την πρωτοχρονιά. Εδώ μπορεί να επιλέξουμε και ποια κατηγορία θεμάτων θέλουμε να δούμε. Για παράδειγμα, η Αττική, αν επιλέξουμε Αττική, θα μας βγάλει μόνο την πρόγνωση και οτιδήποτε έχει γραφτεί για την Αττική. Λοιπόν, ας πάμε λοιπόν να δούμε τη γενική εικόνα του καιρού. Θα διαβάσω το κείμενο ακριβώς όπως έχει εκδοθεί στο YouMeteo και κάποια σχόλια στη συνέχεια. Καταρχήν, περιμένουμε επιδείνωση το πρωί με οργάνωση καταιγίδων στα τμήματα του κεντρικού και βορείου Αιγαίου. Αυτές τις συνεφώσεις που είδαμε προηγουμένως, ουσιαστικά μιλάμε για αυτή την εφική μάζα, ας το πούμε έτσι, η οποία θα οργανωθεί ακόμα περισσότερο και θα κινηθεί σιγά σιγά προς την Ανατολική και την Νότια Εύβοια, με εκδήλωση χιονοπτώσεων περίπου από τα 400 μέτρα και πάνω στο νησί, αλλά λόγω της έντονης αστάθειας που θα έχει, κατά διαστήματα αναμένεται και χαμηλότερα, θεωρώ ότι σχεδόν έως και μηδενικά υψόμετρα, όπου θα υπάρχουν βέβαια εναλλαγές χιονόβροχου και χιονοχάλαζου. Σταδιακά και μέχρι αργά το απόγευμα θα επηρεαστεί και το υπόλοιπο νησί, δηλαδή θα επεκταθούν τα φαινόμενα και δυτικότερα στο νησί και βορειότερα. Και από το βράδυ, κυρίως μετά τις 5 το απόγευμα, ας πούμε, πολλές περιοχές θα δουν φαινόμενα, θα αρχίσουν σιγά σιγά να μπαίνουν στην σφαίρα επιρροής της διαταραχής, και πολλές περιοχές της Αττικής, της Βιωτίας και της Φθιώτιδας. Αναφέρω και τη Μαγνησία μέσα, αλλά κυρίως μιλάμε για τα νοτιότερα τμήματα της Φθιώτιδας. Ωστόσο, επειδή με ρωτήσατε, και βορειότερα, δηλαδή για παράδειγμα στη Λαμία, στη Στυλίδα κλπ., θα έχουμε φαινόμενα, αλλά δεν θα είναι τόσο ισχυρά.
Ωστόσο, οι χιονοτούρες θα προσεγγίσουν γρήγορα και τα μηδενικά υψόμετρα, κυρίως στο εσωτερικό, μιλάμε για την Κοπαϊδα, για περιοχές δηλαδή, όχι αυτές που δεν γειτονιάζουν με τον Βόρειο Εγωικό, και αναμένεται και χιονόστρωση σε όλες τις ημιουρινές περιοχές. Προσωπικά, όταν λέω ημιουρινές, εννοώ υψόμετρα πάνω από τα 400 μέτρα, 300 μέτρα, αλλά όχι σε τελείως παιδινές περιοχές, οι θερμοκρασίες δεν θα είναι ακόμα κατάλληλες για κάτι τέτοιο. Βέβαια, αν έχουμε έντονα φαινόμενα, πιθανότητα να έχουμε χιονόστρωση παροδική και χαμηλότερα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ταυτόχρονα δηλαδή με την επιδείνωση του καιρού στην Εύβοια και στο Αιγαίο, θα έχουμε και χιονοπτώσεις σε ορεινά της Πελοποννήσου έως μέτριας έντασης, και στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Μετά να μετακινηθούν προς το νοτιοδυτικό Αιγαίο, δηλαδή στην περιοχή των Κυθύρων και αργότερα στο Κρητικό Πέλαγος και στην Κρήτη, όπου και εδώ αναμένονται πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά, αλλά σε πολύ μεγαλύτερα υψόμετρα, δηλαδή πάνω από τα 1200 μέτρα, και στη συνέχεια έως και τα 600-800 προς την αλλαγή της ημέρας. Δηλαδή σιγά σιγά, καθώς η ψυχρή αέρια μάζα και οι ψυχρότερες γενικά αέρια μάζα θα προσεγγίζουν και τα νοτιότερες περιοχές, οι χιονοπτώσεις θα κατεβαίνουν και σε υψόμετρο και στην Κρήτη. Παροδικά λοιπόν στην υπόλοιπη χώρα, τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα τμήματα, εντάξει, δεν θα επηρεαστούν με φαινόμενα από την ψυχρή σου, κυρίως ως προς τη θερμοκρασία θα γίνει αντιληπτή. Ωστόσο, θα έχουμε κάποιες παροδικές νεφώσεις και στην υπόλοιπη χώρα, με πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στην Νότια Χαλκιδική, κυρίως δηλαδή τη νύχτα και το πρωί, έως και τα 200 μέτρα σε γενικές γραμμές, και πολύ τοπικά σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Μιλάω για την Πίνδο, μιλάω για κάποιες περιοχές περιφερειακά, κυρίως του Θεσσαλικού κάμπου και σε δυτική κεντρική Μακεδονία, αλλά όχι εκτεταμένες και θα αφορούν κυρίως ορεινότερες περιοχές, όπου θα έχουμε και περισσότερες νεφώσεις. Η θερμοκρασία λοιπόν, καταρχήν, είπαμε, αναφερόμαστε σε μια ψυχρή εισβολή. Η θερμοκρασία θα σημειώνει πτώση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, άρα οι μέγιστες θα είναι κυρίως στις πρωινές ώρες σε κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Θα προλάβει δηλαδή να φτάσει όμως μέχρι και τους 8 με 10 βαθμούς, 8 βαθμούς στα υπηρετικά Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη και έως 10 στο Αιγαίο, έως 12 στη δυτική χώρα και στη νότια Αττική, στις Κυκλάδες και στο ανατολικό Αιγαίο, και έως στους 14 στα νότια, δηλαδή στην Κρήτη. Το βράδυ, επειδή η θερμοκρασία θα σημειώσει τόσο γρήγορα μετά το μεσημέρι, θα προσεγγίσουν μηδενικές τιμές στα βόρεια. Και στα υπόλοιπα θα βρεθεί, όσον αφορά τα ανατολική στερά και τα νοτιότερα της Θεσσαλίας, αλλά και περιοχές της βορειοδυτικής χώρας, θα έχουμε έως και 4 βαθμούς, και στις υπόλοιπες περιοχές υψηλότερες θερμοκρασίες. Πάντα μιλάω για τα παιδινά και παράκτια, και έως τους 10 στο νότιο Αιγαίο. Τώρα, όσον αφορά τους ανέμους, γενικά ξεκινάμε με βορειοδυτικό ρεύμα, το οποίο για την ώρα θα είναι ήδη είναι ασθενές, ας πούμε, έως μέτριο τοπικά, σε θερμαϊκό και κεντρικό βορειοδυτικό Αιγαίο γενικότερα. Όμως θα έχουμε ενίσχυση σταδιακά μέσα στην ημέρα, καθώς ιδιαίτερα θα πλησιάζουν οι καταιγίδες, θα έχουμε για κατά διαστήματα ισχυρότερους ανέμους, αλλά ταυτόχρονα ενισχύεται το βορειοανατολικό ρεύμα στο βορειοανατολικό Αιγαίο, σε παρόμοιες συντάσεις, έως τα 6 μποφόρου δηλαδή περίπου, ενώ στα νοτιότερα του Αιγαίου θα έχουμε, και αυτό ουσιαστικά, συγγνώμη τώρα, δημιουργεί μια σύγκληση. Αυτό δηλαδή πρόκειται για μια σύγκληση, η οποία συσχετίζεται φυσικά και με τις χιονοκαταιγίδες που θα υπάρξουν στην περιοχή του κεντρικού Αιγαίου. Λοιπόν, τώρα, νοτιότερα στο Αιγαίο θα έχουμε δυτικό ή βορειοδυτικό ρεύμα έως μέτριο. Προσοχή και στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα φτάσουν και εδώ τις ισχυρές εντάσεις, ενδεχομένως σε γενικές γραμμές έως και τα 6 μποφόρ, και τοπικά στα 7, και σε κάποιες περιοχές που σημειώνεται καναλισμός έως και τα 7. Από βόρειες διευθύνσεις, σταδιακά προς το βράδυ και προς την αλλαγή της ημέρας το ρεύμα θα είναι βορειοανατολικό. Τώρα, προς το βράδυ και προς την αλλαγή της ημέρας, ενίσχυση των βορειοανατολικών και στο Αιγαίο, καθώς δηλαδή τα φαινόμενα θα εισχωρούν σε πιο εσωτερικές περιοχές της ανατολικής στεράς, θα ενισχύεται από πίσω το ρεύμα στο βορειοανατολικό και στο κεντρικό Αιγαίο, και προς την αλλαγή της ημέρας και στις Κυκλάδες, έως και τα 7 μποφόρ, και τις επόμενες φυσικά ώρες με ξημερώματα Κυριακής και σε ακόμα μεγαλύτερες εντάσεις. Θα τα δούμε όμως αυτά σε άλλο βίντεο, ας μην επεκταθούμε αυτή τη στιγμή. Τώρα, για την Αττική, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες παροδικές νεφώσεις μέχρι και το μεσημέρι, κατά διαστήματα οι οποίες μπορεί να δώσουν και κάποιες πρόσχερες χιονοπτώσεις στη βόρεια ορεινή ζώνη του νομού, δηλαδή για την Πάρνηθα, μιλάμε για την Πάρνηθα και τον Κυθερώνα. Μετά το μεσημέρι, βέβαια, και προς το απόγευμα, τοποθετώ την επιδείνωση γύρω στις μεταξύ 2 και 5 το απόγευμα,
θα είναι εμφανής η επιδείνωση των συνθηκών στα βόρεια του νομού και βορειοανατολικά κυρίως, με χιονοπτώσεις και ενδεχομένως, εγώ θεωρώ, θα εμφανιστούν και χιονοκαταιγίδες και θα γίνουν αντιληπτές στη βορειοανατολική Αττική και αργότερα και στα βόρεια προάστια και σε περιοχές κοντά πέρυσι της Πάρνηθας. Και όσο προχωράμε προς το βράδυ και ενδεχομένως και σε πιο εσωτερικές περιοχές του Λεκανοπεδίου, μετά το απόγευμα δηλαδή γενικά. Τώρα, όσον αφορά τις χιονοπτώσεις τυπικά, θα πρέπει να τις περιμένουμε πάνω από τα 200-300 μέτρα σε πρώτη φάση, όμως λόγω της έντασης των φαινομένων και των ευνοϊκών συνθηκών που θα υπάρχουν μέσα στην ατμόσφαιρα, θεωρώ ότι θα εμφανιστούν και σε χαμηλότερα υψόμετρα, δηλαδή μιλάω για πιο εσωτερικές περιοχές του Λεκανοπεδίου. Με διαστήματα βέβαια χιονόβροχου, χιονοχάλαζου ή υγρής χιονόπτωσης, όμως όχι σε τελείως μηδενικά υψόμετρα και σίγουρα όχι στα χαμηλά του κέντρου των Αθηνών και των νοτιότερων περιοχών. Και φυσικά και όχι πολύ δύσκολα έως σχεδόν απίθανο και στα νότια προάστια δεν θα εμφανιστούν. Όμως βορειότερα θα είναι πυκνές, όπως είπαμε, και γενικότερα πάνω από τα 400 μέτρα, 500 θα έχουμε και χιονόστρωση. Τώρα, προς την αλλαγή της ημέρας και καθώς οι άνεμοι θα στρέφονται σιγά σιγά σε βορειοανατολικούς, η βροχή θα κυριαρχήσει από τα 400 μέτρα και κάτω. Παροδικά, βέβαια, έως και τα 200 μπορεί να έχουμε και υγρή χιονόπτωση ή χιονόβροχο. Και φυσικά πρέπει να τονίσουμε ότι και στη Δυτική Αττική οι συνθήκες είναι ακόμα πιο ευνοϊκές προς το βράδυ για χιονόπτωση, ακόμα και σε περιοχές του Θριάσιου και σε χαμηλά, πολύ χαμηλά υψόμετρα δυτικότερα. Τώρα, όσον αφορά τη θερμοκρασία, θα συμβεί το ίδιο όπως με την υπόλοιπη χώρα. Με την υπόλοιπη κεντρική και βόρεια χώρα, το ίδιο θα συμβεί και στην Αθήνα, όπου αργά το πρωί θα φτάσουμε στους 11 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και για λίγο, σύντομα όμως θα αρχίσει να υπτώσει και το βράδυ θα είμαστε γύρω στους 4, ίσως τώρα με τα φαινόμενα παροδικά να είμαστε στους 2-3 βαθμούς, εξαρτάται βέβαια και από τη χιονόπτωση αν εμφανιστεί. Τώρα, η άνεμη όπως είπαμε είναι βόρειο-βορειοδυτική αρχικά, έως και τα 5-6 βουφός στα ανατολικά του νομού, μιλάω για τον κόλπο των πεταλιών και τον νότιο-βοϊκό. Κατά διαστήματα αυτό και το βράδυ σιγά σιγά στρέφονται σε βόρειους-βορειοανατολικούς έως και τα 6 υποφόρους στα ανατολικά του νομού με τάση να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, όσον αφορά την πρόγνωση, αυτή πάνω κάτω είναι η εικόνα του καιρού στη χώρα για αύριο Σάββατο. Στο προηγούμενο βίντεο σας έδειξα και πώς μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να βρείτε τον καιρό της περιοχής σας απλά πληκτρολογώντας τον στο πεδίο αναζήτησης στη σελίδα μας. Σχετικά με την ανάλυση, αυτό που αξίζει να δει κανείς, ξεκίνησα με το συνοπτικό χάρτη επιφανείας από την Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα επιμείνω σε αυτό το χάρτη, είναι ένας χάρτης που πιέσεων επιφανείας. Και αυτό που έδειξα εντάχει στο προηγούμενο βίντεο είναι ότι έχουμε ένα συνδυασμό πιέσεων υψηλών πιέσεων και χαμηλών στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, υψηλών στην Κεντρική Ευρώπη, 1043, είναι αρκετά υψηλές πιέσεις, οι οποίες ο συνδυασμός αυτός δημιουργεί έντονο, πολύ ισχυρό, βλέπουμε πολύ πυκνές σοβαρές πάνω από τη χώρα και φυσικά αυτό είναι για τις φυσικά πολύ ισχυρούς ανέμους, αυτό είναι για τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο συνδυασμός παραμένει και για το υπόλοιπο της ημέρας. Αν πάμε λίγες ώρες πίσω, θα δούμε αυτό που θα διαπιστώσουμε είναι αυτά τα short wave troughs πάνω στη Βαλκανική, πάνω από τη Βαλκανική, τα οποία θα δούμε στη συνέχεια σε χάρτες των 500 millibar τι ακριβώς σημαίνουν και μπορούμε να αποτυπώσουμε λιγάκι και με αυτόν τον τρόπο και την πορεία της ψυχρής βολής στη χώρα μας. Λοιπόν, ας πάμε λοιπόν με τη βοήθεια της ιστοσελίδας wxcharts.com να δούμε την πρόγνωση, ας πούμε το 12 του GFS της Παρασκευής, όπου βλέπουμε το χάρτη των γεωδυναμικών υψών στα 500 millibar και του στροβιλισμού. Υπενθυμίζω ότι η μεταφορά του στροβιλισμού δημιουργεί φαινόμενα στην επιφάνεια μέσα από έναν μηχανισμό, δεν θα τον εξηγήσω περισσότερο, αλλά ας έχουμε υπόψη μας αυτό το πράγμα. Αν ξεκινήσουμε και προχωρήσουμε λιγάκι την εικόνα και έρθουμε στα ξημερώματα του Σαββάτου, δηλαδή τώρα, αυτό που σας είπα πριν, αν θυμάστε στην αρχή του βίντεο, είχαμε μια νεφική μάζα, ας πούμε, πάνω από στην ανατολική μεριά της Ιταλίας και στην Αδριατική και σας είπα ότι εδώ ακριβώς βρίσκεται η έναρξη της εισβολής, η οποία αυτή την ώρα ακριβώς
περνάει τα βόρεια σύνορα της χώρας. Παρατηρήστε αυτό το σημείο, είναι θετικός στροβιλισμός και έχουμε τη μεταφορά του. Αν κουνήσουμε λίγο μπροσπίσω την εικόνα, θα το καταλάβετε. Προς τη χώρα. Από αυτό το σημείο ακριβώς γίνεται είσοδος της εισβολής. Τώρα, το κέντρο του χαμηλού στα ανώτερα βρίσκεται κάπου εδώ, στην Μαύρη Θάλασσα, στα ανατολικά της Ρουμανίας. Και θα δούμε, έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς εξελίσσεται η μεταφορά και η είσοδος της εισβολής στη χώρα μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι μπαίνει από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά. Εδώ είμαστε τώρα περίπου αργά το πρωί μεσημέρι του Σαββάτου και σιγά σιγά διαμορφώνεται ένας άξονας βορειοανατολικά-νοτιοδυτικά στον Αυλώνα, ο οποίος έχει πλέον αποκοπεί κιόλας από την υπόλοιπη κυκλοφορία. Βλέπουμε πάρα πολύ έντονη την κλίση του Ridge, το οποίο υπάρχει στην κεντρική και τη δυτική Ευρώπη. Εδώ λοιπόν έχουμε πλέον τον Αυλώνα, την Draft δηλαδή, όπως είπαμε, και τις μικροδιαταραχές. Είναι η πρώτη είσοδος του μετόπου. Εδώ ακριβώς, θα δούμε και στη συνέχεια, έχουμε και την δημιουργία των φαινομένων πάνω από το Αιγαίο. Τα φαινόμενα αυτά έχουν ως κύρια πηγή τροφοδοσίας τους, εκτός από την αστάθεια που υπάρχει στα ανώτερα στρώματα, και την σχετικά θερμή θάλασσα, την σχετικά υψηλή θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας στο Αιγαίο. Λοιπόν, αν προχωρήσουμε λιγάκι για να μην ακρηγορούμε, θα δούμε ακριβώς ποια είναι η εξέλιξη και πώς σιγά σιγά έχουμε την τελική, τη σταθεροποίηση του Αυλώνα σε αυτόν τον άξονα βορειοανατολικά-νότιο-δυτικά. Βλέπουμε. Και φτάνουμε μέχρι και περίπου τα ξημερώματα της Κυριακής. Αυτό δημιουργεί, θα δούμε και στη συνέχεια, δύο κέντρα χαμηλών. Το δεύτερο ειδικά έχει, το πρώτο είναι κάπου εδώ, σαν προέκταση του βασικού χαμηλού που είναι στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε μια μικρή προέκταση προς το Νότιο Ιόνιο και ένα δεύτερο κέντρο, το οποίο πιθανώς να υπάρξει ανατολικά, ακριβώς ανατολικά της Εύβοιας, το οποίο θα εμφανιστεί πρόσχερα μέσα στην ημέρα. Θα το δούμε και μάλιστα είναι περίπου αυτήν εδώ τη χρονική στιγμή που έχουμε την είσοδο δηλαδή των μικροδιαταραχών. Εδώ ακριβώς επειδή έχουμε και το πεδίο της σύγκρουσης των πολύ ψυχρών αερίων μαζών με τις ελαφρώς θερμότερες του Νοτίου Αιγαίου, δυναμικά και θερμοδυναμικά φαινόμενα δημιουργούν αυτό το μικρό κέντρο, το οποίο θα είναι και υπεύθυνο για τα έντονα φαινόμενα. Θα το δούμε και στη συνέχεια. Λοιπόν, σαν γενική εικόνα εκτίμηση με βάση πάλι το 12 του GFS, βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα εδώ να εμφανίζονται στο κεντρικό και κεντροβόρειο Αιγαίο. Προχωρώντας φυσικά την πρόγνωση μέσα στην ημέρα, θα δούμε ότι τα φαινόμενα αυτά είναι περισσότερα και πλησιάζουν, προσεγγίζουν σιγά σιγά την Εύβοια. Είναι πάρα πολύ κλασική αυτός ο τρόπος έναρξης της βολής και θυμίζει αρκετά την 29η του Δεκέμβρη του 2016, για να το θυμάστε, μάλιστα είχε χιονίσει και στην Αθήνα, απλά τότε είχαμε λίγο κατά δύο περίπου βαθμούς χαμηλότερες θερμοκρασίες γενικότερα, στα χαμηλότερα δηλαδή στρώματα της ατμόσφαιρας. Τώρα είναι υψηλότερες, οπότε θα είναι και λίγο υψηλότερα τα επίπεδα χιονόπτωσης, γιατί τότε είχαν φτάσει σχεδόν και σε μηδενικά υψόμετρα, έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. Θα δούμε λοιπόν πώς επεκτείνεται σιγά σιγά ο ιετός, κατά κύριο λόγο χιονοπτώσης, στην Ανατολική Στερεά και σιγά σιγά αγκαλιάζει όλη την περιοχή. Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι την περιοχική πρόγνωση. Την αριθμητική περιοχική πρόγνωση από το μοντέλο του Χαρακόπη Πανεπιστημίου WRFNMM, το οποίο όμως είναι βασισμένο στα χθεσινά, στο 12 της Παρασκευής, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Και αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο να δούμε είναι αυτά τα κέντρα πιέσεων που σας έδειξα και προηγουμένως σας σχεδίασα με το χέρι έτσι λιγάκι στο χάρτη. Καταρχήν πάμε λιγάκι να δούμε την ημέρα το Σάββατο από την αρχή. Βλέπουμε αυτά που αναφέραμε δηλαδή με λίγο περισσότερη λεπτομέρεια, οι καταιγίδες στο Νότιο Αιγαίο, κάποια φαινόμενα εδώ στα κεντρικά και βόρεια, δηλαδή είμαστε λίγο πριν την έναρξη της εισβολής. Προχωράμε λίγο τις ώρες, 8 το πρωί του Σαββάτου, βλέπουμε λοιπόν τα πρώτα φαινόμενα εδώ πέρα. Μάλιστα καθυστερεί λίγο την είσοδο των φαινομένων, δίνει και φαινόμενα εδώ στο Βόρειο Ιόνιο, κάτι το οποίο το GFS δεν κάνει και δεν έκανε. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα να σχηματίζεται το πρώτο κέντρο στο κεντρικό Ιόνιο, σαφής διάταξη και μάλιστα αρκετά φαινόμενα, και ένα δευτερεύον εδώ, μια δευτερεύουσα περιοχή σχετικά χαμηλών πιέσεων, η οποία είναι και περιοχή συγκλήσεων. Εδώ ακριβώς έχουμε την είσοδο της ψυχρής αέριας μάζας από επιφανειακά από το Βόρειο Αιγαίο, και θα δείτε πώς σχηματίζεται
αμέσως επόμενες ώρες και κλειστό κέντρο ακριβώς ανοιχτά της Νότιας Εύβοιας. Αυτό έχει ξαναεμφανιστεί. Εδώ θα δούμε ότι έχουμε βορειοδυτικό ρεύμα, εάν δούμε και το χάρτη ανέμων. Φαίνεται ξεκάθαρα νομίζω, όπως φαίνεται και η σύγκληση στην περιοχή αυτή. Εδώ ακριβώς είναι και η εμφάνιση των καταιγίδων και ενδεχομένως χιόνων καταιγίδων κατά τη γνώμη μου, και μάλιστα φαινόμενα τα οποία θα επηρεάσουν μέχρι και πάρα πολύ χαμηλά υψόμετρα. Είναι μια συνηθισμένη κατάσταση στην Ανατολική και Νότια Εύβοια σαν περίπτωση εισβολής. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές και βέβαια όσο προχωράμε αυτό επεκτείνεται. Να δούμε και τον Ιετό παράλληλα και έχουμε πλέον επέκταση των φαινομένων και στην υπόλοιπη χώρα. Δίνει βέβαια έντονα φαινόμενα στην ανατολική πλευρά της Πελοποννήσου. Θεωρώ ότι δεν θα εμφανιστούν ακριβώς έτσι. Αυτό δηλαδή το κέντρο θα είναι λίγο ασθενέστερο τελικά, θα προκύψει. Αλλά βέβαια είναι και αυτό ένα σενάριο. Και προχωρώντας φυσικά προς την ημέρα, έχουμε και ισχυρές καταιγίδες στις Κυκλάδες. Τις έχουμε αναφέρει και στη γραπτή πρόγνωση. Και βέβαια μετακίνηση σιγά σιγά του χαμηλού, του κέντρου προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο, στην κλασική του θέση δηλαδή. Λοιπόν, τώρα για να μην μακρηγορούμε άλλο και να μην γίνει το βίντεο τεράστιο, θα κλείσω με δύο τελευταία στοιχεία όσον αφορά τη δομή της ατμόσφαιρας και θα καταλάβετε τι εννοώ. Πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική χώρα, καταρχήν όσον αφορά την έναρξη της εισβολής και ποια είναι η ιδιαιτερότητά της. Αυτό το πράγμα το είχα γράψει και σε κείμενα, σε κοινοποιήσεις και σε κείμενα κυρίως στο Facebook, στη σελίδα του Γιουμέτε και σε άλλες σελίδες, ομάδες. Λοιπόν, καταρχήν εδώ είμαστε, χρησιμοποιούμε το εργαλείο Z-GRIB. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο εργαλείο ανάλυσης για την ανάλυση της ατμόσφαιρας, όπου κανείς μπορεί να επιλέξει την περιοχή που θέλει και να κατεβάσει τα δεδομένα του GFS ή κάποιου άλλου μοντέλου και να δει διάφορα στοιχεία. Εμείς θα εστιάσουμε λιγάκι στα σκιουτέ, τα προφίλ της ατμόσφαιρας δηλαδή, τα θερμοδυναμικά προφίλ. Ο χάρτης είναι στην τρέχουσα ώρα, βλέπετε εδώ κάτω, περίπου δηλαδή 12.00 UTC, τέλος πάντων 2 τη νύχτα. Μπορούμε λοιπόν εδώ πέρα, κλικάροντας πάνω στο Βόρειο Αιγαίο, να δούμε το διάγραμμα του σκιουτέ, όπου έχουμε και την εμφάνιση κάποιων φαινομένων, όπου βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η κίτρινη περιοχή, είναι το Cape, δηλαδή υπάρχει θερμική αστάθεια, ας πούμε, με θερμοκρασία επιφανείας στους 10 βαθμούς, αυτή είναι η θερμοκρασία δηλαδή, και αυτή εδώ είναι το σημείο δρόσου. Τώρα, έχουμε λοιπόν την εμφάνιση της θερμικής αστάθειας, θαλάσσιας για την ακρίβεια, θερμικής, και όσο προχωράμε σιγά σιγά θα δούμε ότι αυτή η αστάθεια επεκτείνεται, και αυτή η περιοχή δηλαδή αστάθειας επεκτείνεται και προς την ανατολική χώρα και την Εύβοια. Εδώ ακριβώς είναι το χρονικό σημείο όπου έχουμε την είσοδο των φαινομένων στην ανατολική και την νότια Εύβοια. Θυμηθείτε προηγουμένως πως το περιοχικό μοντέλο έδωσε κέντρο χαμηλού σε αυτή την περιοχή. Εδώ μιλάμε για ένα μοντέλο όμως στα 25 χιλιόμετρα ανάλυση, ενώ το περιοχικό είναι στα 4, είναι λογικό να φαίνονται αυτές οι διαφορές, όμως δεν βάβει η δομή της ατμόσφαιρας να μας δίνει, έστω η προβλεπόμενη, να μας δίνει μια εικόνα του τι ακριβώς θα συμβεί. Και αν δούμε λοιπόν, αν πάρουμε μια ανατυχαίο δείγμα εδώ κάπου στην Ανατολική Εύβοια, θα δούμε ότι έχουμε κορεσμένη ατμόσφαιρα τουλάχιστον μέχρι και τα περίπου 600 μιλιμπάρ, 550, θερμοκρασία επιφανείας λίγο πάνω από τους 5 βαθμούς και στα 920-910 μιλιμπάρ, δηλαδή γύρω στο περίπου τώρα κοντά στα 800 μέτρα περίπου, είναι το επίπεδο παγωποίησης, δηλαδή 0 βαθμοί, το μη δηλαδή. Εδώ έχουμε τους βαθμούς και εδώ έχουμε τη θερμοκρασία. Θα δούμε λοιπόν ότι έχουμε εκεί το επίπεδο. Τώρα όμως το σημείο δρόσου είναι γύρω στους 5 βαθμούς. Αυτό εδώ όμως είναι θεωρητικά οι συνθήκες στην επιφάνεια δεν ευνοούν τη χιονόπτωση. Όμως έχουμε, αυτό ήθελα ακριβώς να τονίσω, έχουμε πολύ μεγάλο, καταρχήν κορεσμένο στρώμα, ασθενείς ανέμους, τους βλέπουμε εδώ στο πλάι, και αστάθεια σε ένα μεγάλο ύψος και κορεσμένη ατμόσφαιρα. Αυτό
Τα έντονα καθοδικά ρεύματα δηλαδή στην ατμόσφαιρα μπορούν εύκολα να κατεβάσουν, και το έχουμε δει τουλάχιστον στην πράξη να συμβαίνει εδώ στην Εύβοια, πολύ χαμηλότερα από το επίπεδο παγωποίησης το χιόνι, τη χιονόπτωση, και να εμφανιστεί σε πολύ χαμηλά υψόμετρα. Απλά ήθελα να το αναφέρω, και αν προχωρήσουμε λιγάκι τις ώρες, θα δούμε και με την είσοδο της. Καταρχήν, στρέφονται οι άνεμοι σε βορειοανατολικούς, φαίνεται ακόμα και εδώ η σύγκληση, και φυσικά οδεύοντας προς το βράδυ, ισχυρούς βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο, λίγο ασθενέστερους πάνω από την ηπειρωτική χώρα. Ενδιαφέρον έχει αυτό εδώ το στιγμιότυπο, λίγο πριν την αλλαγή της ημέρας. Αν δούμε λίγο την Αττική, θα δούμε επίσης κάτι αντίστοιχο. Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι το σημείο δρόσου είναι αρκετά κοντά στο 0, μηδενίζει χαμηλά στην ατμόσφαιρα, όπως και η θερμοκρασία, κάτω από τα 900 μιλιμπάρ. Τώρα, το δεύτερο που έχει σημασία να δει κανείς, και το τελευταίο βασικά γι' αυτό, είναι η αστάθεια όπως αποτυπώνονται στην τομή, ας πούμε, της ατμόσφαιρας, σύμφωνα πάλι με το GFS, όπου έχουμε μάλιστα και το διάγραμμα υγρασίας, καθύψος, και βλέπουμε ακριβώς εδώ, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αυτό το χρονικό στιγμιότυπο, δηλαδή μιλάμε για τις απογευματινές πρώτες βραδινές ώρες, γύρω στις, ας πούμε, 15 UTC, δηλαδή 5 το απόγευμα, όπου έχουμε μάλιστα, προβλέπεται να έχουμε και την είσοδο του μετόπου της εισβολής στην περιοχή της Αθήνας, της Αττικής, και μια σχετική καταβύθιση των θερμοκρασιών στα χαμηλότερα στρώματα, αλλά και αύξηση εδώ πέρα, όπως βλέπουμε, της αστάθειας, εδώ όπως απεικονίζεται στον δείκτη Total Index και στον Lifting Index. Το ίδιο βλέπουμε και στο Cape, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Και βέβαια είσοδο υγρασίας σε όλα τα στρώματα της ατμόσφαιρας. Αυτό εδώ το χρονικό σημείο είναι αρκετά ύποπτο για χιονοπτώσεις μέχρι και πολύ χαμηλά υψόμετρα, παρόλο που στο στρώμα των 850 μιλιμπάρ, δηλαδή κάπου εδώ, δεν έχουμε πολύ έντονη διαφοροποίηση των θερμοκρασιών. Γι' αυτό ήταν το τελευταίο που ήθελα να τονίσω. Δεδομένου ότι σε αυτό το χρονικό σημείο θα έχουμε την επιφανειακή είσοδο μιας αρκετά ψυχρής αέριας μάζας από τα βόρεια, βορειοδυτικά, το εσωτερικό τμήμα της χώρας δηλαδή, και όχι από το Αιγαίο. Αυτό, η είσοδο των αερίων μαζών το Αιγαίο, γίνεται στη συνέχεια και προς τα μεσάνυχτα, που βλέπουμε βέβαια και την ενίσχυση των βορειοανατολικών ανέμων ιδιαίτερα ισχυρών σε αυτό το χρονικό σημείο. Αλλά λίγο πριν θα έχει συμβεί αυτό. Αυτό ακριβώς ήθελα να τονίσω για την ώρα. Σας αφήνω λοιπόν. Προσοχή αύριο στα φαινόμενα. Δεν παίζουμε με τον καιρό. Όσοι είστε κάπου σε μεγαλύτερα υψόμετρα, εύχομαι να περάσετε καλά, και οι υπόλοιποι φυσικά. Καλό σας βράδυ από το YouMeteo και από εμένα. Τα λέμε αύριο.